Αυτό τώρα είναι αποκλειστικό, δεν πειράζει. Το δείχνουμε από σήμερα. Βγαίνουν αύριο στα περίπτερα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν την Ηλιάνα και τον Σνίκ. Ο Σνίκαρος. Θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ τρυφερή. Α, εμένα αυτά μου αρέσουν. Και εμένα οι φωτογραφίες είναι του Παύλου του Καραμπάτσι. Μπράβο, Παύλο. Παύλο, πέτυχε πολύ ωραία ένσταντα, ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπήρξαν πολύ τρυφερά στιγμιότυπα στη θάλασσα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι επειδή δεν είναι μόνο του τα κουφονίσια αυτή τη στιγμή. Έχει το ίδιο χρόνο με εμένα, έχει μεγάλη περιφέρεια ο Σνίκαρος. Όχι. Α, γιατί έτσι φαίνεται λίγο. Α, λε. Θα κάνει εύκολη γέννα γι' αυτό. Καλά τον βλέπω. Ναι. Εννοείται, καταλαβαίνετε φυσικά τη μάρκα του μαγιό. Ωραία, παιδιά. Κοιτάξτε, θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Ωραίο είναι, ναι, ωραίο ζευγάρι. Αλλά το μαγιό τώρα αυτό είναι πολύ ήρε, παιδιά. Ναι, αλλά δεν του αρέσει. Καγκούρι μόνο, του αρέσει πάρα πολύ. Καγκούρικο τώρα, πώ φοράει τώρα μπέρμπερι μαγιό να πει. Φοράνε τέτοια που δείχνουν ότι έχουν λεφτά. Δηλαδή, ρε παιδιά, για να καταλάβω, ο Πάρης ο Κασιδόκωστας πώς πρέπει να σκάσει την παραλία με άμαξα. Αχ, φοράει πάρα πολύ. Που είναι εξαιρετικός και έχει μια πολύ ωραία κοπέλα, τη Μελαχρινή, που βγήκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πώς τον λένε? Ποιο για ρωτήσω το Μανώλη. Είναι ένας τράπερ φοβερός, ο οποίος έχει μια μελαχρινή κούκλα με κάτι ωραίες καμπύλες. Όχι αυτός. Μην κάνει έτσι, παιδιά. Οι τράπερ φοράνε έντομα. Εάν δείτε του περνά έτσι, περπατάει στην παραλία και κάνει έτσι τα λεφτά. Ο Mad Clip. Ποιο? Mad Clip. Έχει περάσει πολύ μπροστά. Ο θεωρείται ο πιο ωραίο, δηλαδή τα κορίτσια τρελαίνονται για το Σνίκ, αλλά τρελαίνονται και για το Mad Clip. Και για το Light όμω τρελαίνονται. Μην γίνει η φασαρία με το Σνίκ που είχαμε πέσει. Και γενικά αυτό με τα χρήματα είναι. Μα έχουν μέσα. Δεν ξέρω να μα πει ο Δημήτρη. Είναι τρόπο. Υπάρχει μέσα και η επίδειξη σε όλα τη μουσική. Η φάση είναι ότι αυτοδημιούργητη και ό,τι το έχουν κάνει το έχουν κάνει μόνοι του και έχουν τι καλύτερε γυναίκε, τι πιο όμορφε γυναίκε. Και τον Μπέρμπερι. Τα πιο ακριβά πράγματα. Βρες μου λίγο τον Mad Clip και την κοπέλα που έχει φτιάξει. Την οποία, άμα τη δει, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ζουμερό, όμορφο κορίτσι. Καλά, αυτή η αγκαλιά είναι αληθινή αγκαλιά. Ότι υπάρχει έρωτα. Μα σα το λέω, είναι πολύ τρυφερή μεταξύ του και αυτό είναι προστατευτικό. Δηλαδή, εντάξει, όσοι αγοράσουν αύριο περιοδικά θα το δούνε. Είναι πολύ προστατευτικό απέναντί τη. Την έχει συνέχεια. Αμέσως τα μάγκες τα βγάζατε με το περιοδικό και δώρο ένα μαγιό μερίδι. Τι λες καλέ. Στα κουφονίσια τώρα πώς θα το πω, το κουτσομπολιό είναι. Τι καλέ. Εσύ τις φωτογραφίες τις είδες κανονικά. Ναι, γιατί. Τις είδες και χωρίς κανένα φίλτρο. Πάντα στα περιοδικά ρε του σάρουμε λίγο τις φωτογραφίες. Ωραία. Γυρίσατε γιατί πέρσι μας λέγατε άλλα. Λίγο, λίγο τις πειράζουμε. Εδώ θα σας πω κάτι. Δεν εξεργαστήκατε καθόλου το κορμί της Παπαγεωργίου που είναι μια κούκλα, δεν χρειάζεται τίποτα και θέλει να βγαίνει και ζωμερή. Επεξεργαστήκατε όμως κάτι στο Σνίκ. Έχει τρίτη φυλή. Όχι. Τι έχει καμπούρα. Είναι... Αυτά τα μαγιό. Έχει δεν θα κομπλάρω. Είναι δυνατός. Αυτό έχει κότσι. Δεν θα κομπλάρω, θα πω ότι αυτά τα μαγιό... Είναι αυτά τα μαγιό βάζουν αέρα. Α, το... Αυτά τα μαγιό, τα που είναι... Όχι, παιδιά, να πούμε όλοι. Το σνίκαρό του, το κάνατε... Τι είναι, μωρέ, πρωινιάτικα. Είπες πολλά, δεν κατάλαβα. Το σνίκαρε λίγο. Το έκανες λίγο το... Αυτά τα μαγιό, τα φουσκωτά... Γιατί είναι φουσκωτά. Τα μπέρμπερι βάζουν αέρα από κάτω. Γιατί. Γιατί είναι φαρμή. Αυτά είναι τα έρμπερι. Βάζουν αέρα. Δεν πρέπει να αυτό να το... Πάλι και τα κουφονίσια από τα μαγιό. Έχει από κάτω ένα ανεμιστηράκι αυτά τα μαγιό. Αυτό είναι πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι πολύ ακριβά. Άκουμε που είναι ένα μοτεράκι με ανεμιστηράκι. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Είναι ωραίοι. Τα μαγιό φουσκώνουν γενικά, να ξέρετε, στον αέρα όταν φορά αυτά τα φαρδουλά. Μπάζει από κάτω στη θάλασσα. Άρα τελικά είναι αέρα. Άνθρακε ο θησαυρό. Άρα ό,τι έχει ο καθένα καλό είναι. Για να δούμε, θα του βρει ο Χρήστο Λέζο στη συνέχεια.